Καλημέρα, καλή μου φίλη. Τον τίτλο θα τον πούμε στο τέλος. Οι εποχές αλλάζουν, οι άνθρωποι. Ελπίζουμε πως και αυτοί αλλάζουν. Αλλά υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα αν ο άνθρωπος γίνεται πιο πολιτισμένος. Βαδίζει δηλαδή από την εμπειρική του ύπαρξη στη συνειδητότητα τον κόσμο των αξιών όπου ελοχεύει και το συναίσθημα και στη διάνοια που ή θα φτάσει στην υπόσταση και από εκεί στην υπέρβαση ή θα δημιουργήσει τα επιτεύγματα της επιστήμης. Όμως το θρησκευτικό συναίσθημα πάντοτε φωλιάζει μέσα στη συνείδηση. Ενώ η διάνοια γεννάει επιστήμη, αλλά ο Αριστοτέλης μας λέει «επιστήμη στερούμεν ηθικής πανουργία εστί». Ο ελληνοχριστιανικός πολιτισμός κακώς ονομάστηκε Βυζάντιο, γιατί χωρίστηκε σε ανατολικό και δυτικό μέρος παρά την θέληση του Χριστού. Σας υπενθυμίζω 23 κεφάλαιο κατά Ματθαίον, στίχιο 7-8, για να το καταλάβετε καλύτερα. Λοιπόν, το Βυζάντιο δεν υπήρξε ποτέ και έκοψε το Έλληνο που σήμαινε ειδωλολατρία και ήταν όλοι πλέον Ρωμαίοι. Όμως αναγνώρισε το χριστιανισμό ενώ συνυπήρχαν ακόμα οι Ολύμπιοι και ένας βωμός τον άγνωστο Θεό. Αυτός ο άγνωστος Θεός στο χριστιανισμό έγινε Αγία Τριάδα, όπου η αλήθεια είναι ο Πατέρας, η αγάπη είναι ο Υιός, η φώτιση και η ελευθερία είναι το Άγιο Πνεύμα. Έτσι γεννήθηκε ένας νέος ιδεαλισμός. Ευρωπαίος, μας λέει ο Πολ Βαλερί, στηρίζεται στην ορθολογιστική σκέψη του Έλληνα και στη νομοθετική προσφορά της Ρώμης αλλά και στην Ιουδαιοχριστιανική πνευματικότητα. Γράφε Μωυσής, Πλάτωνας, Αριστοτέλης, Σοκράτης, Κικέρον, Οράτιος. Γράφε Αθήνα, Ρώμη, Ιερουσαλήμ. Η πρώτη οριοθέτηση. Πλην του 12ου η Ρώμη πλουτίστηκε με ό,τι προσκόμισε και ο Μέγας Αλέξανδρος στην ολιγόχρονη ζωή του. Αυτά τα γεγονότα συνιστούν πολιτισμικές και πνευματικές ζυμώσεις. Και ίσως ο Ιουλιανός, ο Παραβάτης, να μην ήταν και τόσο κακός, αλλά απλώς όταν οι χριστιανοί νομιμοποιήθηκαν, κατέστρεφαν μνημεία και δεν το άντεξε. Βέβαια, τον δολοφόνησαν πισόπλατα. Πού θα στραφούμε για να λύσουμε τις σημερινές μας απορίες? Στον πολιτισμό που μοίρασαν οι εκστρατείες του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που μάλλον φωνεύθηκε από φιλόδοξους στρατηγούς γιατί ήθελαν να γίνουν αυτοκράτορες, ή στην εποχή κάποιων φωτισμένων ιεραρχών
του χριστιανισμού στην Ανατολή. Ας πάρουμε μόνο τον Μέγα Βασίλειο που ήταν γιατρός, αστροφυσικός, αρχιεπίσκοπος Κεσάριας, αλλά τι αρχιεπίσκοπος, ένας άνθρωπος που μοίρασε όλη του την περιουσία. Την εποχή του διαφωτισμού ο Θεός έφυγε, εξοβελίστηκε μακριά μέσα στο σύμπαν, αδιάφορος για τα δρόμενα των ανθρώπων. Τι το χρειαζότανε, η φυσική του Νεύτωνα μας λέει πως όλα τα σώματα κάνουν στερεότυπες κινήσεις αδιάκοπες. Αλλά μέσα στον 21ο αιώνα, μετά τον ηλεκτρομαγνητισμό, η κβαντομηχανική και η σχετικότητα του Αϊνστάιν πασχίζουν να ενωθούν. Οι κβαντολόγοι καταλήγουν πως έχουμε ένα κβαντικό κόσμο. Και στο μεγάλο του σύγγραμμα ένας κβαντικός φυσικός και ένας γιατρός γράφουν το best seller «Είσαι το σύμπαν». Αναγνωρίζουν το Θεό σαν παγκόσμια συνειδητότητα. Όμως κανείς δεν ενδιαφέρεται για εκείνον τον άνθρωπο, τον Υιό του ανθρώπου, τον Ιησού Χριστό, που ξεψυχάει μαρτυρικά με ένα Θεέ μου, είναι τι με εγκατέλειπες». Και το «γιατί με εγκατέλειπες» το συνομολογεί και ο σημερινός ο άνθρωπος του 21ου αιώνα και ψεύδεται άθελά του, γιατί δεν είναι ο Θεός που εγκατέλειψε τον άνθρωπο, αλλά ο άνθρωπος που εγκατέλειψε το Θεό και ποιεί επιστήμη στερούμενη ηθικής κατά τον Αριστοτέλη, όταν σκαλίζει τον κώδικα της ζωής, ενώ είναι αδύνατον να δημιουργήσει ζωή από την ανόργανη ύλη. Δεν θα πω τίποτα άλλο, γιατί όλα εξυπακούνται. Ευχαριστώ πολύ.